μια νέα ανανεωμένη έκθεση που αποτυπώνει πτυχέ τη μεγάλη πολιτικής πολιτιστική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2015-2020 για τον εορτασμό τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του κόμματο, φιλοξενεί η έδρα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στον Περισσό η έκθεση περιλαμβάνει μια πλούσια επιλογή φωτογραφικού υλικού από εκδηλώσει τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο και κομματικών οργανώσεων, με πολιτικέ, θεματικέ εκδηλώσει, ημερίδε, εκθέσει έργων τέχνη και υλικών, πολιτιστικέ εκδηλώσει, συναυλίε, ντοκιμαντέρ, αλλά και την δημιουργία μνημείων και μουσείων. Αφορά τα χρόνια από το 2015 μέχρι το 2020, που ουσιαστικά είναι ο μεγάλο εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Μια πλούσια συλλογή φωτογραφικού υλικού εκδόσεις που βγήκαν εκείνο το χρονικό διάστημα και φυσικά ξεχωριστή σημασία στην έκθεσή μας έχει η συλλογή των αρχειακών υλικών που βρίσκεται στο αρχείο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ξεχωριστή θέση στην έκθεση με ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προθήκες με τα υλικά από το αρχείο του κόμματος. Τμήμα αυτών προσφέρθηκαν στο αρχείο του ΚΚΕ την περίοδο του εορτασμού και αποτελούν κόσμημα στον ήδη συγκεντρωμένο πλούτο υλικών. Το πρόσφατο απόκτημα του είναι η προσφορά του τυπογραφικού πιεστηρίου του Φώτη Αγκουλέ, όπου έχει και πάνω τη μήτρα ακόμα με το ποίημα «Μην καρτεράτε να λυγίσουμε». Το πιεστήριο αυτό χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά το 1947 μέχρι το 1948, γιατί μετά πιάστηκαν ε, οι σύντροφοι δηλαδή που το δούλευαν. Βρέθηκε στην κατοχή της Αλφαμπαν και κατόπιν αιτήματο της Κεντρικής Επιτροπής ήρθε στο αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής. Όλα αυτά τα θαυμάσια υλικά συγκεντρώθηκαν ύστερα από την μεγάλη και συγκινητική ανταπόκριση προσφοράς μελών και φίλων του κόμματος όλα αυτά τα χρόνια που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η έκθεση ίδια εμπλουτίζεται γιατί εμπλουτίζεται το αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από προσφορές που γίνονται ε, κατά καιρού από διάφορους ανθρώπους είτε από γόνους αγωνιστών είτε και άλλους. Ε, είναι πολύ χαρακτηριστικά τα εκθέματα ε, που βρίσκονται στις προθήκες ε, τώρα. Ε, φανερώνουν την ίδια την όρεξη για ζωή των αγωνιστών, την όρεξη για δημιουργία. Φανερώνουν την αντοχή του ανθρώπου που παλεύει για ένα σκοπό, ακόμα και σε στιγμές παρανομίας, ακόμα και σε στιγμές, ε, τη ε, ταξική. της πάλι σε στιγμές εγκλισμού, στι φυλακέ και στι εξωρίε, Δεν σταμάτησε την δράση αυτών των αγωνιστών, δεν σταμάτησε την δημιουργία του, δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για ένα καλύτερο κόσμο. Πλούσια ήταν επίση η εκδοτική δραστηριότητα που πλαισίωσε τον μεγάλο εορτασμό. Αρκετέ από αυτέ τι εκδόσει εκτίθενται στι ειδικά κατασκευασμένες προθήκες. Εκεί βρίσκουμε σημαντικέ εκδόσει, μπροσούρες που άφησαν την δική του φραγίδα, βοήθησαν να βγει ένα σημαντικό πλούτο θεωρητικών, πολιτικών και ιστορικών συμπερασμάτων, φώτισαν πλευρέ της ιστορίας και των θέσεων του ΚΚΕ της πολιτικής πρότασης διεξόδου ξεχωριστή σημασία έχουν όλη η εκδοτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, που έχει αφήσει νομίζουμε τη δική της φραγίδα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έγινε μια συστηματική προσπάθεια να φωτιστούν πλευρές της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πλευρές της πολιτικής του, να βγουν διδάγματα, πείρα, που ουσιαστικά άφησε μια παρακαταθήκη και για μας αλλά και για τους επόμενους που θα μπορούν να τις διαβάσουν, να τις μελετήσουν, να δώσουν βάρος σε κάποια ξεχωριστά ζητήματα. Πολλές φορές να θυμηθούμε κιόλας το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα. Η έκθεση αποτελεί ένα μόνο τμήμα Όλη αυτή τη μεγάλη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε μπροστά στον εορτασμό των 100 χρόνων του ΚΚΕ. Χιλιάδε ακόμη μικρέ και μεγάλε πρωτοβουλίε και εκδηλώσει με πλούσια θεματολογία έγιναν από τι οργανώσει του κόμματο σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, που δεν ήταν δυνατό από θέμα όγκου να εκτεθούν. Είναι ένα μικρό όγκο ουσιαστικά τη όλη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, αφού όλε οι οργανώσει του κόμματο, όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πραγματοποίησαν χιλιάδε εκδηλώσει και πρωτοβουλίε. Μόνο και μόνο, αν δούμε αυτή την έκθεση που υπάρχει εδώ, είναι ουσιαστικά ένα μικρό έπο, αν, αν, θέλουμε να, να, το πούμε έτσι, που πραγματοποιήθηκε και σε συνθήκε πολιτικέ, με διάφορε πολιτικέ εξελίξει και ουσιαστικά ήταν η προσπάθεια μελών στελεχών που βοήθησε να γίνει όλη αυτή η μεγάλη δραστηριότητα.